Οι επαγγελματίες ετοιμάζονται σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά όμως το περίφημο ελληνικό καλοκαίρι βρίσκεται σε μια αβεβαιότητα. Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τους φορείς για το θέμα ουσιαστικά της ανάπτυξης του Δήμου και όσον αφορά και την τουριστική περίοδο η οποία είναι πρωτομπυλών, για να δούμε στα πλαίσια του Δήμου και με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος πού μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να μπορέσει το κομμάτι αυτό να βοηθηθεί. Ένα θέμα το οποίο τέθηκε και χθες ήταν το θέμα των καταστημάτων εστίασης που είναι κοντά στο να ανοίξουν και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, με τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση όσον αφορά τις θέσεις και τις αποστάσεις που πρέπει να υπάρχουν. Αυτό είναι ένα θέμα που ουσιαστικά απασχολεί τους επαγγελματίες εστίασης, διότι θα πρέπει να επεκταθούν. Αυτό τώρα που περιμένουμε ουσιαστικά είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών να βγάλει την οδηγία για το πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές. Αυτό που είπαμε είναι ότι θα πρέπει να δούμε κατά περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές πώς μπορούν να επεκταθούν στα τραπέζια τους και στους χώρους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι και μπορούν να δοθούν για περαιτέρω ανάπτυξη, και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια άλλη λύση, πάντα στα πλαίσια της οδηγίας που θα βγάλει το Υπουργείο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα καταστήματα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πλατεία Πυθαγόρα και βλέπουμε πίσω μας ότι υπάρχει μια επιχείρηση η οποία μπορεί να επεκταθεί. Κατ' επέκταση, λογικά θα δοθεί η άδεια για να μπορέσει να επεκτείνει τα τραπέζια της. Υπάρχουν όμως άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα επέκτασης. Οπότε εκεί, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, προφανώς θα δοθεί κάποια περαιτέρω μείωση όσον αφορά τα τέλη κατάληψης χώρου. Τώρα βρισκόμαστε στην πλευρά του δρόμου όπου υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα. Είναι η παραλιακή καινούργια παραλιακή φυσικά όπως έγινε μετά την ανάπλασή της πριν από μερικά χρόνια. Εδώ τι σκέφτεσαι να κάνει? Εδώ κοιτάξτε, τέθηκαν διάφορες προτάσεις για το πώς μπορούμε να γίνει η επέκταση όσον αφορά την παραλιακή. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις διατηρούν τα τραπέζια, τα πεζοκαθίσματά τους στην δεξιά πλευρά του δρόμου, αλλά όταν μιλάμε για επέκταση πρέπει να δούμε πώς αυτό θα μπορέσει να γίνει κατά περίπτωση. Και φυσικά να συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι θα πρέπει να εξυπηρετούνται και οι πολίτες όσον αφορά το να διέρχονται με ασφάλεια και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, αλλά και οι πολίτες ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα. Η μία πιθανότητα είναι να επεκταθούν στη δεξιά πλευρά του χώρου και το άλλο το οποίο συζητήθηκε είναι να έρθουν τραπέζια από την αριστερή πλευρά του χώρου, από αυτή την πλευρά την οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το βλέπουμε και θα μιλήσουμε και με τους συλλόγους εστίασης, όχι μόνο της πόλης μας, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου, για να δούμε αυτό πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, θα πρέπει να γίνει αναπεριοχή, γιατί κάθε περιοχή έχει τις δικές της προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης σε τέτοια θέματα, ενώ σε θέματα τραπεζοκαθισμάτων. Ας πούμε μια χαρακτηριστική περιοχή, ας πούμε, για το Κοκάρι, το οποίο είναι μια έντονα τουριστική περιοχή, η οποία όμως ειδικά εκεί στην πλατεία του Κοκαριού και όχι μόνο, γενικότερα μέσα στο Κοκάρι, που έχει πολλά καταστήματα εστίασης, που έχουν αφαιρθεί ως χώρος για να εξαπλωθούν. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό που θα κάνουμε είναι να έρθουμε σε συνεννόηση με τους συλλόγους της κάθε περιοχής, όπως είναι το Κοκάρι, το Ηραίον, το Πυθαγόριο και το Βαθύ, για να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Μιας και αναφέρεται το Κοκάρι. Όσον αφορά το Κοκάρι, γνωρίζουμε όλοι ότι η δεξιά πλευρά του δρόμου αλλά και η αριστερή δεν έχουν δυνατότητες μεγάλες επέκτασης τραπεζοκαθισμάτων, ειδικά τους θερινούς μήνες που είναι και η σεζόν. Ο χώρος είναι πολύ μικρός. Τώρα αυτό, σύμφωνα με την οδηγία που θα βγάλει και το Υπουργείο Εσωτερικών, προφανώς θα δοθεί κάποια μείωση στα τέλη κατάληψης χώρου. Αλλά παρόλα αυτά θα συζητήσουμε με τους ενδιαφερόμενους για να δούμε τι δυνατότητες έχουν. Οπότε αυτό θα πάει ανάλογα κατά περίπτωση και σας λέω ακόμα περισσότερο και ανακατάστημα για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Βρισκόμαστε στα μέσα Μαΐου και κανείς ακόμη δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί το φετινό καλοκαίρι. Ετοιμαζόμαστε για ένα καλοκαίρι χωρίς να υπάρχει ενημέρωση επίσημη να ξέρουμε πώς θα ετοιμαστούμε, με ποιες προϋποθέσεις. Πόσα τραπέζια θα βάλουμε, επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε από κανέναν. Ναι. Ετοιμαζόμαστε με ό,τι ακούμε από τηλεόραση, από ραδιόφωνο, από μέσα μαζικής ενημέρωσης και τίποτα άλλο. Δεν μας έχει ενημερώσει κάποιος επίσημα να ξέρουμε πώς θα ανοίξουμε, με πόσες καρέκλες, με πόσα τραπέζια και τι χώρο θα πάρουμε.
Οι επιχειρηματίες όμως προσμένουν και στην βοήθεια του κράτους, είτε αυτή πρόκειται να δοθεί με άτοκα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ή και ακόμα με γενναία μείωση στις εισφορές, ευελπιστώντας όλοι ότι στο τέλος αυτής της περιπέτειας θα επανέλθουμε στην κανονικότητα των προηγούμενων ετών.